Ο δυτικός κομμουνισμός προσπάθησε να απαντήσει τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει το Αγγέλης για 15 χρόνια και δεν τα κατάφερε ποτέ του. Και σήμερα στο δυτικό κομμουνισμό πρέπει έναν κόμμα το οποίο υπάρχει ποσοστία. Κανένα. Είναι όλα αμελητές ποσότητες. Το Αγγέλ για αρκετά χρόνια νομίζω προσπάθησε να τα απαντήσει ίσως αφήνοντας τα λίγο κάτω από το χαλί. Αφήνοντας τα αναπάντητα ουσιαστικά. Ναι. Το οποίο όμως όταν είστε face to face με την εξουσία, όχι πλέον με 3-4 στελέχη στην κυβέρνηση του Τάσου Γαουδούλου, αλλά με τον Δημήτρη τον Χριστόφιαν Πρόεδρο, ήρθε στις κατάφατσα με τον Ταρομή. Και μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι, θα πω παραπεί, θα πω ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, διότι προσπαθεί να δώσει απαντήσεις ως προς το τι είναι τελικά, ως προς το τι θέλει να είναι σαν κόμμα και τι πολιτική πρόταση πρέπει να βγάλεις έξω με στον κόσμο. Τι πολιτική πρόταση πρέπει και έξω. Ρωτώ σε εσένα τη γνώμη σου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948. Γιάννη, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ενδιαφέροντα, παρότι δεν θα σε ρωτήσω άμεσα για το ποδόσφαιρο και για το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, παρότι ίσως είναι η κουβέντα της ημέρας, θα αρχίσουμε από κάποια άλλα πράγματα που σας αφορούν με την ιδιότητα σου ως πολιτικό επιστήμονα ουσιαστικά, διότι είσαι ο δόκτωρ Γιάννος Κατσουρίδης στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και ήθελα έτσι λίγο να αρχίσουμε την κουβέντα μας, πώς βλέπεις το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο. Εσύ ως πολιτικός επιστήμονας, αλλά και ως αριστερός, που φέρει και το όνομα Κατσουρίδης. Άννα, πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πρώτη φορά που συμμετέχω σε τέτοιου είδους podcast, οπότε αναμένω και εγώ να δω ένα αυκύριο το πράγμα. Έχουμε και τον Γιάννο Δαμέτσι που αναμένει. Ναι, είναι επιφυλακή ο Γιάννος τώρα. Μια alert για να... Γιάννος Τραν μαζί μας σήμερα. Εντάξει, θέλω πρώτα... Λόγω και της μέρας που κάνουμε τη συζήτηση, παρόλο που ξέρω ότι θα προβληθεί σε διαφορετική μέρα, είναι 15 Ιουλίου. Μια μέρα που παρόλο που δεν ήμουν γεννημένος, γεννήθηκα λίγους μήνες μετά, είναι μια μέρα που έχει σημαδέψει ολόκληρη την Κύπρο, με έχει σημαδέψει και προσωπικά. Ίσως, επαναλαμβάνω, όχι άμεσα με βιώματα, με την έννοια να έχω ζήσει εγώ ίδιος, αλλά μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια αριστερή, μια οικογένεια που ήταν εμπλεκόμενοι στην πολιτική ζωή, τότε τα πράγματα, έστω και χωρίς εσύ ο ίδιος να τα έχεις περάσει, εμφυτεύονται μέσα σου σιγά σιγά. Άρα όταν λες βιώματα, τι εννοείς ακριβώς? Βιώματα, επαναλαμβάνω, όχι με την έννοια ότι εγώ, αφού ήμουν αγέννητος στο πραξικόπημα, βιώματα με την έννοια είτε της οικογένειας, είτε φιλικών οικογενειών, είτε συγγενικών οικογενειών, που τα έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, που τα βλέπω ακόμα αποτυπωμένα πάνω στην Κύπρο τα βιώματα που έχουν περάσει πάρα πολλοί Κύπροι. Θεωρώ ότι αφού ξεκινούμε τη συζήτηση μας σε μια μέρα όπως η 15 Ιουλίου, πρώτο πράγμα που θέλω έτσι, κάνω το πάντα, είναι να αποτίσουμε έστω και τούτο το πράγμα που λαλούμε τώρα, ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους που αντισταθήκα σε εκείνο το οποίο έγινε 15 Ιουλίου στο πραξικόπημα και στο τι ακολούθησε μετά. Δυστυχώς οι συνέπειες έδαμε, οπότε δεν δικαιούμαστε να τις αγνοούμε. Μπορεί πέμε old fashion αν θέλεις. Κάποια πράγματα από την ιστορία θέλω και επιμένω ότι πρέπει να τα ξέρουμε και στα παιδιά μου προσπαθώ να τα μεταφέρνω τα πράγματα. Επιμένω να τα θυκευάζουν και να ξέρω. Θες να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, ενώ δίνει ημέρα. Ειδικά για μας που μελετούν την ιστορία, είχα τη συζήτηση με τη Σκέβη την Κουκουμά στο προηγούμενο podcast, πόσο πρέπει να πάμε πίσω να ψάχνουμε τα πράγματα και να ανοίγουμε πληγές, ίσως να προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα προσπεράσουμε για να μην ανοίξουν άλλες πληγές και να θεωρούμε μπροστά. Είχαμε σαφή απάντηση. Εσύ πώς το θεωρείς? Θεωρώ ότι είναι σε συνταγή το πράγμα, διότι σε κάποια φάση πρέπει να σταματήσεις όντως να ζεις με το παρελθόν και να προχωράς. Που την άλλη, εν περιπτώσεις όπως το δικό μας το πραξικόπημα, που οι συνέπειες ακόμα είναι εδώ και ζούμεντες. Οπότε, τουλάχιστον ώσπου να εκλείψουν τούτες οι πρακτικές συνέπειες ακόμα εκεί προς εμμοιρασμένοι, όταν βλέπεις, ενδεχομένως δεν το βλέπουμε πλέον τόσο συχνά, και τούτον ίσως να μας κάνει να
κινούμαστε πολύ πιο εύκολα στον μπροστά, αλλά εμείς που έχουμε μνήμες λίγο δεκαετίες του 80, του 90, θυμόμαστε ότι υπήρχε και ο κόσμος που ενώ είχε συμμετάσχει σε το πράγμα, εκέρδισε στο τέλος πράγματα επειδή δεν ετοιμωρήθηκε. Και βρέθηκε και σε θέσεις εξουσίας και σε θέσεις όχι μόνο πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας και κοινωνικής εξουσίας. Οπότε όταν βλέπεις τον κόσμο το τι έχει γίνει, να μην υπάρξει, να μην έχει υπάρξει τιμωρία, είναι κατά αναλογία να ξέρεις ότι κάποιος σε δολοφόνησε και να πεις «ΟΚ, πρέπει να προχωρήσουμε διότι μπορεί να αναξέσουμε 5 πληγές μέσα σε κάποιες οικογένειες». Πολύ μικρότερο το scale, καταλαβαίνω το, αλλά θεωρώ ότι έχει συνταγή και οι κοινωνίες όντως πρέπει σε κάποια φάση να προχωρούν. Το να προχωράς όμως δεν σημαίνει ότι ξηχάνεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένεις και τις τιμωρίες εκεί και όπου πρέπει. Ξέρεις, υπάρχει μια γενικότερη ατιμωρησία στην Κύπρο. Βάλω το σε πιο γενικό πλαίσιο. Θεωρείς ότι ξεκινάς όπως αμέ. Διότι σήμερα έχουμε πολλά άλλα πράγματα που κάποιοι πρέπει να έχουν συνέπειες για τις αποφάσεις τους και για τις πράξεις τους και δεν θέλουμε να γίνεται τίποτε. Να σου πω όμως ότι μπορεί να το δεις ανάποδα. Δηλαδή? Δεν ξέρω η κότα και το αυγό τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά όταν έχει γίνει το 1974, το μέγιστο των εγκλημάτων και υπήρξε μια τιμωρησία. Και μετά την ατιμωρησία υπήρξε και η επιβράβευση. Γιατί να με θεωρήσουμε ότι εκείνον ήταν ένα που τα γενεσιουργά αιτία τη αντίληψη που περιγράφει. Ότι ο άλλο έκανε έγκλημα, κάποιοι σκοτώσαν. Αν πάμε και πιο πίσω, είχαμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, και στην περίοδο του αγώνα τη ΙΟΚΑ είχαμε τέτοια περιστατικά. Και όχι κατά ανάγκη μόνο πα στου αριστερού. Υπήρχαν και ενδοεοκά καταστάσει που υπήρξαν δολοφονίε. Είχαμε και στη δεκαετία του 60 αρκετά από τούτα. Και όχι μόνο μεταξύ κοινοτήτων, αλλά και εντό των κοινοτήτων. Τούτα τα πράγματα όλα ενετιμωρηθήκαν και οδήγησαν στο χειρότερο που ήταν το 1974. Έτσι βλέπει ο κόσμος ότι τούτα όλα ο κόσμος σκότωνε, δολοφονούσε, εγκλημάτισε εναντίον της πατρίδας του, εμοίρασε την πατρίδα του και δεν υπήρξε τιμωρία. Δεν έχουμε τιμωρία. Έγινε πραξικόπημα, έγινε εισβολή, εμπήκε ο Σαμσόν και ύστερα έφυγε και πήγε καλή. Ναι, πάλι θεωρείς όμως και ήταν δίκαιο, είναι λίγο οξύμορο. Δεν το θεωρώ οξύμορο, να σου πει αλήθεια. Θεωρώ οξύμορο το να έχει τιμωρηθεί μόνο ένας. Μα είναι τούτο που λέω ότι ναι, τούτο, ναι. Κι αν είσαι έναν, κάνεις τον αποδόπον πιέον τράγο, βάλεις τον τζίνο και λαλείς α, ετοιμώρησα κάποιον τον έναν. Τούτο μπορεί καταλάβες, να είναι ο τρόπος να, ενδεχομένως να εκτονωθεί η πίεση ίσως τότε, έτσι το σκεφτήκαν όσοι το σκεφτήκαν. Αλλά εν πάρα πολλοί κόσμος που είναι ατιμώρητος, εν πάρα πολλούς που τους ακούεις κάθε χρονιά στις μαρτυρίες για το 1974, στη μέρα του πραξικοπήματος να σου λένε, ξέρουμε τους, ενώ τάδε και ο τάδε, ήρθαν, χτυπήσαν, σκοτώσαν, έκαναν. Και είναι τζάμι και γυρίζουν κόμμα δίπλα μας. Εντάξει, που την άλλη όμως πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Μπορεί να μένει να τις ιδέες εκτασίες, αλλά που την άλλη, επειδή έκαναμε και ένα podcast για το Μαρί, το ίδιο πράγμα ας πούμε, είναι να σου πούν και οι συγγενείς των θυμάτων ότι ατιμωρησία μιας αριστερής κυβέρνησης ήταν κάτι που δεν θα περίμενε κάποιος. Η μη ανάληψη ευθυνών. Θέλω απαραίτητα να το σχολιάσεις τον πράγμα, να το αλλά... Όχι να το σχολιάσω που πια να ουσιανά. Διότι και εκείνη, ας πούμε, εγώ εκείνη το ερώτημα που έθεσα στην οικογένεια Ιωαννίδη, εντάξει, αφού επί φυλακή ο Πακώστος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, με προβλήματα υγείας. Τι άλλον ήθελατε τελικά? Παίζοντας σε λίον. Μπορεί να μην είναι το ίδιο ακριβώς, θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι κάπως παρόμοιο ότι γενικότερο το φαινόμενο, γιατί τούτον το να το χωρίζουμε σε αριστερά-δεξιά, παρότι δεν θέλω να απαλύνω το παρελθόν, να ακούσεις και πάρα πολλές μαρτυρίες από οικογένειες που να σου πούν ότι διώκουνταν επί καιρό Μακαρίου ακριβώς επειδή ήταν δεξιών φρονημάτων. Και οι συναγερμικοί για πάρα πολλά χρόνια μετά που δημιουργήθηκε ο συναγερμός, προπυλακίζονταν και απειλούσαν τους και παρακολουθούσαν τους, όπως και πάρα πολλοί ήταν πολιτικοί κρατούμενοι προηγουμένως επί καιρό Μακαρίου, χωρίς καν να τους απαγγελθούν καταγγελίες. Και ξέρω περιπτώσεις. Άνοιξες πολλά. Γι' αυτό σου λέω ότι το ερώτημα είναι τώρα έτσι ημέρα τελικά. Δεν ξέρω, δεν έχω μια απάντηση. Μπαίνουμε σε τις συζητήσεις, διότι υπάρχουν πάντα δυο απόψεις σε κάτι. Είναι πάντα και μπορείς να παραπάνω απόψεις. Ναι, εννοείται. Είναι και θέμητο. Ξεκινώ από το πρώτο σου σημείο και θα συμφωνήσω ότι η κουλτούρα ατιμωρησίας είναι διάχυτη μέσα στην Κύπρο και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν θα συμφωνήσω στην εξομοίωση του πραξικοπήματος
με οτιδήποτε άλλο έχει γίνει μέσα στην Κύπρο. Είπα το όμως το Γιάννο, ότι ξέρω, 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 δεν είναι και για εσένα που απαντούν. Θέλω να το βάλω εγώ σε ένα πλαίσιο, διότι μιλάς καθαρά για ένα ατύχημα, το οποίο αν είχε ευθύνες, που είχε προφανώς ευθύνες, έπρεπε να αποδοθούν και αποδοθήκα, θεωρώ, αρκετές ευθύνες και ενδεχομένως, όπως και στην περίπτωση του Αγώστα, μπορεί και άδικα πράγματα, αλλά έτερων εκάτερων, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια εκπρομελέτης προσπάθεια αποσταθεροποίησης, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, απαγωγές, που ελέγχεις ότι αν κάνεις τα πράγματα να γίνει η τουρκική εισβολή και να έχει αντίκτυπο σε όλη μας τη χώρα. Και κάνουν το. Άρα ήταν πολλά συνειδητό. Να σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εσύ θεωρείς, επειδή εγώ έχω μια άλλη αντίληψη για κάποια άτομα τουλάχιστον. Περίμενε όμως, ας μου δώσουμε ένα λεπτό. Επειδή είμαστε αυτό που είπες που ήθελα να το θυμάσαι, είμαι σίγουρα. Πρώτα να μην εξιάσω εγώ τα άλλα. Το άλλο που είπες για την περιθωριοποίηση που έχει είτε το δεξιά είτε το αριστερά. Υπάρχει μια διαχρονική περιθωριοποίηση στην κυπριακή κοινωνία που είναι της αριστεράς, η οποία τερματίζεται σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 2000. Παραμένουν, θεωρώ, πολλά κατάλοιπα ακόμα, διότι έχει ένα δημόσιο οργανισμό, μια δημόσια υπηρεσία που εκτίστηκε μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και στελεχώθηκε σε ένα βαθμό φυσιολογικά, θα μου πεις, που κόσμων γύρω από την ΕΟΚΑ, το οποίο υπήρχε μια μεγάλη αντίθεση και μια αντιπαράθεση με την αριστερά, οπότε αριστερούς στη δημόσια υπηρεσία είναι θόρες. Πουθενά. Έχουμε μαρτυρία του Μακαρίτη, του Μανώλη, του Χριστοφίδη σε συνέδριο των κλαδικών των δημόσιων υπαλλήλων του Δημοκρατικού Συναγερμού του 92-93, που λένε ότι 7% αριστερούς έχουμε στη δημόσια υπηρεσία. Εντάξει, δεν ισχύει όμως πλέον. Λέω όμως ότι υπήρχε τούτη ιδέα, δέχομαι να εξομοιωθεί, και ούτε μπορεί ιστορικά να εξομοιωθεί, ούτε με τεκμήρια ούτε με τίποτε, ότι η περιθωριοποίηση που υφίσταται η αριστερά ω τι αρχέ τη δεκαετία του 2000 μπορεί να εξομοιωθεί. Αλλά επί καιρό Βασιλείου δεν κυβερνούσε η αριστερά. Μπορεί να εξομοιωθεί με την περιθωριοποίηση, θα πω δεξιό φρονημάτων επί Μακαρίου, θα πω γρηδικών και ακροδεξιών φρονημάτων. Διότι τι ήταν ο Μακάριο σε τελική ανάλυση, ένα άνθρωπο του χώρου τη δεξιά. Κάποιοι τον οποίο εστήριζε το Αγγέλ. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπο του χώρου τη δεξιά. Ο Σπύρο Κυπριανού τι ήταν μετά που τον εστήριζε πάλι το Αγγέλ. Ένας άνθρωπος του χώρου της Ευρώπης. Ο Τάσος τι ήταν που τον εστήριζε πάλι. Το ίδιο πράγμα. Ένα, άρα ένας ξέρεις, άνθρωπος, δηλαδή, η διάκριση που θέλω να κάνω είναι ότι χωρίς να δικαιολογώ τις υπερβολές που γίνονταν επί Μακαρίου, που πάλι έχει ιστορικές εξηγήσεις κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να συγκριθεί τσίνον το πράγμα με το ότι υφίσταται η αριστερά όλες τις δεκαετίες της ύπαρξής της. Ήταν λάθος τσίνο που γίνονταν επί Μακαρίου, ήταν λάθος. Που την άλλη, ήταν λάθος το βαθμό που γίνονταν όχι στους ανθρώπους. Τους εσημασμένους που μπορεί να κάνουν και εγκλήματα και ξέρω εγώ γίνους, ναι, και να τους περιθωριοποιήσεις και να τους βάλεις και φυλακή και να πιερώσουν. Όμως αν έγινε τον απλά επειδή υποστήριζε κάτι, όπως είχαμε τέτοια περιστάτικα σε γίνοντες περιόδους, σε πολύ έντονες περιόδους, προφανώς ήταν λάθος. Και για να το δικαιολογήσω γίνον το οποίο έγινε, για να μην το εξομοιώσω που λέω. Επί Βασιλείου είναι κυβερνούσε η αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι η πρώτη φορά που υπάρχει συμμετοχή... Κυβερνούσε το κεφάλαιο συγκαλυμμένον ως αριστερά. Ανά το κεφάλαιο... Προκαλώσε τώρα, ρε φίλε. Δεν κοίτα μου, λέει, ήταν περιθωριοποιημένη η αριστερά. Λες, στήριζα του, λες, τις κυβερνήσεις. Εστήριζες χωρίς να συμμετέχεις, εστήριζε η αριστερά χωρίς... Εν εξαργυρώνες για νόμο στο πολιτικό σύστημα. Να σου πω ότι εξαργύρωνε η αριστερά, διότι το πράγμα... Εμπίπτει με στα παιδεία που έχω ερευνήσει ιστορικά. Τινόν το οποίο εξαργύρωνε η αριστερά είναι ότι είχε μία κυβέρνηση, είτε επί Μακαρίου είτε μετέπειτα επί Σπύρου Κυπριανού. Και επί Τάσου, στήριξε τον Τάσου, μην το ξεχνούμε το πράγμα. Μιλούμε πρόσφατα. Δεν ξέρω για τον Μπούλεν, δεν ξέρω να σου πω ότι έγινε το πράγμα, αφού είναι μια ιστορικά δεδομένα τώρα. Έγινε του, και πιθανότατα μπορεί να ξαναγίνει κιόλα, διότι η αριστερά σε μια χώρα όπω ήταν η Κύπρο. Η οποία μετά το 1945 μπαίνει στη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Μετά από ένα χαμένο εφήλιο στην Ελλάδα των αριστερών δυνάμεων και γίναν όλα τα οποία ακολουθήσαν αντίον της αριστεράς στην Ελλάδα, ξέρει ότι δεν έχει περιθώριο στην Κύπρο να έχει άμεση συμμετοχή κάπου. Σε ένα βαθμό αποδέχεται λίγο ότι έχει δευτερεύον ρόλο σε τούτα της πολιτικής εξουσίας και τι επιλέγει να στηρίζει τμήματα της δεξιάς και κεντροδεξιάς με την οποία μπορεί να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη τουλάχιστον στα θέματα Κύπρου. Με την έννοια ο Μακάριος έκαμε μια επιλογή να μην είμαστε στο ΝΑΤΟ. Εστηρίχτηκε για αυτό το πράγμα. Έκαμε μια επιλογή μέσα στη χώρα να δημιουργήσει έναν κοινωνικό κράτος το οποίο συνέχισε και ο Σπύρος ο Κυπριανού, το οποίο ήταν πλησιέστερα στη φιλοσοφία της αριστεράς. Τούτα εστήριζε απέναντι σε άλλες καταστάσεις, απέναντι σε έναν παρακράτος στη δεκαετία του 60. Απέναντι σε μια νεοκαβίδα τη δεκαετία του 70.
Τι ήταν να κάνεις δηλαδή. Μετά ο Σπύρος ο Κυπριανού έχει μια περίοδο στην οποία πρέπει να οικοδομήσει στην Κύπρο. Μετά που γίνει την καταστροφή. Άρα η αριστερά, ενώ ιδεολογικά θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, να είναι ενάντια στο σύστημα το καπιταλιστικό που το οποίο συζητούσαμε και πριν, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά. Ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, η αριστερά επιλέγει να είναι μέρος του συστήματος. Άρα είναι ανερή. Όχι. Ένα νερί των λόγων ύπαρξης της αριστεράς. Τούτες οι συζητήσεις στην αριστερά και δεν επιδιώκω ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Απλώς είμαι γνώστης των συζητήσεων και προφανώς έχω μια άποψη, την οποία μπορεί να διαφωνούν πολλοί άλλοι και στον χώρο της αριστεράς. Διότι στον χώρο της αριστεράς έγιναν και γίνονται οι πιο έντονες και πολλές φορές εξοντοτικές συζητήσεις πάνω σε ζητήματα όπως τούτα που άλλες. Είναι μια συζήτηση που χρονολογείται από τον καιρό του Μάρξ. Εντάθηκε τον καιρό του Λένιν και το αν πρέπει να πιάνει Μάρξ, εξουσία. Ο οποίος χρηματοδοτείται από τα εργοστάσια του κύριου του Έγγελς. Ο Μάρξ, ο οποίος ήταν φίλος με τον Έγγελ, ο οποίος ήταν εκείνος που ήταν, να σου πω. Εντάξει, εκεί δεν έργανε, είναι αντίφαση πάλι, τελικά. Είναι αντίφαση. Πώς μπορείς να ξεφύγεις που τον το πράγμα, αφού το πράγμα είναι πραγματικότητα. Και εγώ γίνομαι επαναστατική και γράφω επαναστατικά κείμενα πολλά καλά. Και μελετώ και γράφω κεφάλαια ολόκληρα. Άμα έχω λεφτά από το βιομηχανό των πατέρων του φίλου μου. Πολλά ωραίο. Αλλά είναι έτοιμη να συγκρουστείς με το σύστημα και να πάει να το αλλάξει. Και δεν το καταγιγνώσεις. Ο Μάρξ, ό,τι ποθεντζάν είχε εισόδημα, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Είναι ανακόλουθο τούτο. Όχι, είναι ανακόλουθο. Διότι. Όπως ένας αριστερός εκατομμυριούχος, είναι ανακόλουθο. Ήταν να σε πάρω για μένα. Να με πάρει, γιατί ήθελα να ακούσει να απαντήσει. Είναι ένα ανακόλουθο που πιάνει άποψη. Διότι η κοινωνική σου θέση. Η ταξική σου θέση, θα πούμε με όρους αριστεράς, είναι το βασικό μες στην κοινωνία. Ούτε ο Λένιν προέρχεται από μια. Ούτε ο Τρότσκι. Προέρχονταν από μικροαστικές οικογένειες. Το οποίο, ειδικά στην εποχή τους που ζούσαν, ποιοι θα εμπορούσαν με μια εργατική τάξη που τότε εμφανίζεται, μια εργατική τάξη που δούλευκε 24/7, που δεν είχε ώρα για τίποτε άλλον. Ποιοι θα ήταν εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να επεξεργαστούν. Δεν ήταν καν πλειοψηφία εργατική τάξη. Το πούμε. Προγράμματα. Με intelligentsia που άρχισε πάντα σε επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση, ποιο θα την άρχισε. Άρχισαν ευγενείς. Σε μια στη Ρωσική άλλη. Επανάσταση, πάλι είναι ευγενείς που άρχισαν. Είναι ευγενείς. Γιατί είναι ο Λβόβο, πριν κοιπά που αναλαβέ. Τούτα είναι τα ενδοτσαρικά. Μα έτσι έρχεσαι η Επανάσταση. Ήταν εξέγερση ευγενών, όπως έγινε και στη Γαλλική Επανάσταση. Οι ευγενείς χάνουν τη μάχη, παίρνει μια κυβέρνηση με τριοπαθείς, ακριβώς όπως έγινε στη Γαλλική Επανάσταση, στη Ρωσική. Για να λαμβάνει ο Κέρενσκι, ο οποίος δυστυχώς ήταν ο πιομανής και αλκοολικός. Και έδωκε ενόπλα στους Μπολσεβίκους γιατί νομίζουν ότι να έρθει ο Κορνίλοφ εναντίον του για να υπερασπιστούν. Και βρεθήκα στην εξουσία. Γιατί αφού είναι ιστορικά γεγονότα, δεν σου λέω. Δεν είναι το ιστορικό γεγονός που λέω. Κάνεις ένα λάθος προς το πώς το αντιμετωπίζεις, κατά τη γνώμη μου πάντα. Κίνα ήταν ενδείξεις ότι γίνονται το τσαρικό καθεστώς. Επαρέπε. Αρχίσαν οι διάφορες ομάδες του, δεν ήταν ικανοποιημένες. Σκοτώνεται η μια με την άλλη. Να φύγω εγώ, να έρθω εγώ. Ωραία, εκείνοι που υποφέρουν πουλούς τούτους όμως, τους οποίους εκφράσαν οι Μπολσεβίκοι στην ιστορική συγκυρία, είπαν ότι ούτε εσύ μου κάνεις, ούτε ο άλλος μου κάνει. Πάω εγώ να πιάσω. Απόφαση, Γιάννο. Την απόφαση είναι να μου γιατούν τα πράγματα. Δηλαδή, να την πάρω. Απόφαση. Ωραία, την απόφαση είναι, μπορείς, ειδικά μες στην εποχή που συζητούμε, που δεν υπήρχαν ούτε οι θεσμοί, ούτε οι τρόποι για να εκφραστούν οι γνώμες, εσυντελούνταν τα πράγματα, ξέρουμε το με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση θα μπορούσε έτσι απλά και ωραία να γίνει. Αν κάνουν γενικές συνελεύσεις παντού σε όλη τη χώρα, ήταν να τους πνίξουν στο αίμα όπως έκαναν την Παρισινή Κομμούνα. Πάλι αρχίσα σήμερα. Ακριβώς είχε ευγενείς, ο Λαφαγέ, ωραία, είναι, ο Μυραμπό, είναι οι ρογμές σε έναν καθεστώς, τις οποίες εκμεταλλεύονται ή δεν εκμεταλλεύονται και είναι οι οποίοι υποφέρουν που την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Όχι, εκμεταλλεύονται και μορφωμένοι. Και για μέ μετά χωρίσαν σε... έχει κύμα που ωραία. Κάτω κάποιους μα, που είναι ευχαριστημένοι. Πάμε σε εκείνον που ελέαμε, ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και αλλού, τούτα τα φαινόμενα τα οποία είπες ο πλούσιος ή ο εκατομμυριούχος ή ο εργοστασιάρχης ή ο βιομηχανός ή ο έτσι κι άλλος που ψηφίζει αριστερά, φαινόμενα που υπάρχουν. Το ίδιο είναι και ανάποδο. Ο φτωχός ο εργαζόμενος που θα έπρεπε να ψηφίζει δεξιά ή ο αγρότης που ένεχε στον ήλιο μοίρα, ας πούμε, που ψηφίζαν παραδοσιακά δεξιά και μόνο στην Κύπρο. Να με θεωρούμε όπως ότι. Όπως οι Λατίνοι που ψηφίζουν τον Τραμπ στην Αμερική, να πούμε. Να με θεωρούμε ότι. Σε λαλή, πώς γίνεται. Εν Κυπριακά φαινόμενα. Δηλαδή, αν ξεκίνησες από μια αστική, μικροαστική οικογένεια με τούτους τους όρους, μια εύπορη σε εισαγωγικά οικογένεια, εσύ σημαίνει ότι σε καθορίζει κατά ανάγκη
τις πολιτικές σου θέσεις και το οποίο είναι να πρεσβεύεις. Αλλά πώς διότι... μπορείς, Γιάννη, να πάμε πίσω στην αρχική ερώτηση, mm-hmm. πώς μπορείς να είσαι εκατομμυριούχος, ο οποίος σύμφωνα με την αριστερή ιδεολογία βγάλεις τα χρήματα σου, πας στη ράσιο του εργαζομένου. Είσαι το κεφάλαιο. Βγάλεις κέρδος που τον κόπο του άλλου, τον οποίο απομυζείς του, το λαλεί η ιδεολογία, η αριστερή. Πώς γίνεται σε εκείνο το πράγμα και να λαλείς είμαι κομμουνιστής, ψήφισο κομμουνιστικό κόμμα, είμαι αριστερός. Εξήγα μου το τούτο. Τούτο είναι αντίφαση, κατά εμένα. Δηλαδή, ο πολύ εκατομμυριούχος τώρα, ο ένας... Ο λίον εκατομμυριούχος είναι οκ. Όχι, ενώ επειδή υπάρχει πάντα η διαβάθμιση, υπάρχει πάντα η κλίμακα. Ένας που ζει μια άνετη σχετικά ζωή σε μια κοινωνία όπως είναι η Κύπρος, που όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία 40-50 χρόνια, εντάξει, αν εξαιρέσουμε την περίοδο των τελευταίων χρόνων με την οικονομική κρίση, έφτασε να έχει ένα γενικό καλό επίπεδο ζωής, άρα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που εντάχθηκε σε αυτό που θα λέγαμε κοινωνική κινητικότητα. Επήγε λίγο προς τα πάνω, δηλαδή όλοι στην Κύπρο σιγά σιγά μετά το 1974 υπήρξε μια κοινωνική... Ονομάζεται οικονομική ανάπτυξη, ίσως συμβαίνει. Όχι, δεν είναι μόνο οικονομική ανάπτυξη. Υπήρχε και μια κοινωνική κινητικότητα. Ναι, μια διασπορά της, διασπορά της οικονομικής ανάπτυξης είναι σε διάφορα σε κοινωνικά στρώματα. Τούτον το πράγμα σημαίνει ότι έχεις φαινόμενα πλέον που ο παραδοσιακός εργαζόμενος που έξερες παλιά έχει τώρα πλέον έναν καλύτερο επίπεδο μόρφωσης, έχει μια καλύτερη δουλειά σε σχέση με εκείνον που είσαι, που μπορεί να είναι γεωγραφιακή. Η Κύπρος είναι κοινωνία, είναι οικονομία υπηρεσιών, άρα δεν έχει τα παραδοσιακά εργατικά επαγγέλματα που είσαι σε άλλες μεγάλες βιομηχανικές χώρες, διότι τα μεγέθη μας δεν επιτρέπουν έτσι πράγμα. Ουδέποτε είχαμε την βιομηχανική οικονομία. Είναι λες και πήγαμε που την αγροτική... Είχαμε όμως βιομηχανίες, οι οποίες μικρή εκκλήσα. Βιομηχανία. Ναι, αλλά ναι. Με το μεγέθος της αλλά χώρας. Πάντα η αναλογία ήταν τεράστιος αγροτικός τομέας, μικρός δευτερογενής τομέας, και λίγο τριτογενή, και μετά τη δεκαετία του 80 ανατρέπονται όλα πάλι. Ναι, αλλά το ερώτημα τον... είναι πώς γίνεται να πιστεύεις στην ιδεολογία και να είσαι εκατομμυριούχος. Προσπαθούσα να το πάρω με ναι. κλίμακα. Ότι μέσα στην Κύπρο, τούτη κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού σιγά σιγά προφανώς είχε τον αντίκτυπο στην πολιτική. Και ξέρουμε το εξομαλυνθήκαν οι εντάσεις του παρελθόντος. Εφάνηκε το πράγμα. Και υπό το βάρος βέβαια του τι έγινε το 1974, δεν πιάμε ξανά σε την μεγάλη ένταση του προ-74 περίοδου. Θεωρώ ότι η αντίφαση έρχεται, συσχετίζεται μάλλον με την κλίμακα, δηλαδή ο πολύ εκατομμυριούχος, ο εκατομμυριούχος, όχι απλά εκείνος που έχει έναν καλό εισόδημα και πάει καλά. Μιλώ για κάποιον που, έχει, που είναι μάστρος. Ο μάστρος είναι εκμεταλλευτής. Ο μάστρος στην οικονομία της Κύπρου, που έχει πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να χάνονται όσο περνούν τα χρόνια, αλλά η δομή της κυπριακής οικονομίας ήταν οι μικροεπιχειρήσεις. Εμάς και σήμερα είναι. Η παγκόσμια οικονομία 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αριθμητικά και μόνο. Εντάξει, αλλά έτσι είναι. Μπορεί να έχει 100... Αριθμητικά. Είναι 99%. Είναι τούτο που σου λαλώ, είναι τσακαρισμένο. Προχτές το θεωρούσα. Όχι, διαφωνώ με τούτο. Παγκόσμια μιλούμε. Το αριθμητικό τούτο, ενώ το πραγματικό, το actual με την κατανομή του πλούτου, είναι ότι οι 100 μεγάλες, ας πούμε, της Κύπρου μπορεί να έχουν το αντίστοιχο 99%. Ναι, όμως και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, να δεις ποιο είναι η πλούση του κόσμου, είναι το 2% του πληθυσμού ναι, και έχω, λέω. Ξέρω εγώ, πάνω που... Αυτό λέω, αυτό αλλά προσπαθώ. Επειδή απέφυγες την ερώτηση μου, θέλω. Αφήνει να απαντήσω. Παντού, αντού. Προσπαθώ να σου πω ότι έχει να κάνει με την κλίμακα. Ο μάστρος, όπως τον ερμηνεύεις εσύ, μες στην Κυπριακή κοινωνία, αν που έχει μια μικροεπιχείρηση, είναι μια βιοτεχνία που μπορεί να έχει και τρεις ανθρώπους που του δουλεύουν, ή πέντε ή δέκα. Είναι αλλά είναι μεγάλη πλειοψηφία, όπως το είπες εσύ. Ο μάστρος που έχει μια τεράστια επιχείρηση. Εγώ για τσίνο μιλώ. Ωραία, και εγώ για τσίνο μπορεί να σου πω τώρα, αλλά με αφήγεσαι. Ξεκίνησα 10 φορές να σου πω ότι έχουμε κλίμακα δάμε. Ότι ο μάστρος που, που μπορεί να είναι ο ίδιος αυτοεργοδοτούμενος, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπες, και συμφωνώ, που έχει 2, 3, 5, 10, τσίνος δεν μπορεί να θεωρούμε ότι έχει την ίδια αντίφαση. Η πολιτική του θέση με την ταξική του θέση, να το πούμε, που έχει ο εκατομμυριούχος που λέει εσύ, που έχει τη μεγάλη εταιρεία, θα χρησιμοποιήσω ονόματα, θέλω να βάλουμε ονόματα. Κίνος έχει αντίφαση, ναι. Διότι δεν μπορείς όντως να είσαι πολύ εκατομμυριούχος, εκατομμυριούχος και να λες την ίδια ώρα ότι είμαι κομμουνιστής. Είναι λίγο δύσκολο. Εγώ και σε ποιους που αναφέρουμουν ακριβώς. Ωραία, σε τούτο θεωρώ ότι έχει μεγάλη αντίφαση, ναι. Όμως είμαστε σε ένα σύστημα, σε μια κατάσταση στην οποία επιτρέπει τις αντιφάσεις. Είναι το ίδιο με τον παύτοχο εργαζόμενο που για τον όποιο λόγο ξέρω εγώ δεξιός ή ακροδεξιός. Δεξιός να μην πω ακροδεξιός. Ο ακροδεξιός έχει εξήγηση. Το ακροδεξιός έχει εξήγηση. Ένα άλλο podcast εδώ. Ένα άλλο podcast όντως.
αλλά στο δεξιό μου να ψηφίσει έναν κόμμα πιο liberal ή παραδοσιακό δεξιό που ήταν πάντα πιο κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο που δεν ήταν κοντά στο κοινωνικό κράτος, είναι μεγάλη αντίφαση του. Όχι, γιατί, όχι, να σου πω γιατί, γιατί κατά δική μου απόψη είναι ο κοινός ο ψηφοφόρος θέλει να γίνει το πράγμα. Κοινών είναι το aspiration του στη ζωή, να γίνει κοινό το πράγμα. Μια μερίδα είναι έτσι, το άλλο μέρος σε όλες τις κοινωνίες και στην Κύπρο ισχύει, είναι το αντιαριστερό, είναι το αγροτικό με τη σχέση που έχεις με τη γη, που υπήρχε πάντα ο φόβος ότι αριστερά είναι να τα παλωτριώσει τούτα και είναι και η μεσολάβηση της εκκλησίας. Θεωρείς ότι η εκκλησία παίζει τόσο στιγμή. Ρόλο έπαιζε, στην Κύπρο, τώρα όλο έναν και μικρότερο. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε σε μια, είχες ξεκινήσει την ερώτηση σου, αν θες παίρνω το πίσω τώρα με, με το πολιτικό μας σύστημα όπως έχει σήμερα, θεωρώ ότι είμαστε εδώ και περίπου 15 χρόνια σε μια φάση μακράς και βασανιστικής μετάβασης και ρευστοποίησης. Ήταν ένα σύστημα ως το 2004, γιατί το 2004 χρησιμοποιώ το έτσι πάντα σαν σημείο γκαμπής για δύο λόγους. Ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοψήφισμα για το σχέδιο ανά. Σημεία στα οποία ο Κύπριος ήρθε φάτσα με φάτσα με τα με δύο πολλά σημαντικά ζητήματα, το κυπριακό που είναι το υπαρξιακό και πλέον είναι τα θέματα να το χειριστούν οι ηγεσίες και τα κόμματα. Και να τους δω και στην ευθύνη. Να, ναι, πρέπει να πιω εγώ την ευθύνη. Πρέπει να καταλάβω εγώ ένα που γίνεται. Και εξού που τότε βλέπεις ότι το κυπριακό είναι διαπέραση οριζόντια μέσα στα κόμματα. Ναι, κάτι που θα συνέβαινε ποτέ σε ένα κομμουνιστικό σύστημα να έχει ο λαός την ευθύνη να αποφασίσει, γιατί αποφασίζαν πάντα κάποια άλλη. Είδες ότι πάλι παίρνεις με αλλού. Ναι, μα είναι αντίχο. Είδες ότι παίρνεις με, ενώ συζητούμε κυπριακό πολιτικό σύστημα, παίρνεις με αλλού. Τούτο είναι το καλό της δημοκρατίας, στο τέλος της ημέρας ως πολίτης, έχεις την ευθύνη των πράξεων σου και τους ποιους ψηφίζεις, αν ψηφίζεις ηλίθιους, θες εσύ. Έχεις την ευθύνη να ψηφίζεις καλούς, μπράβο σου. Αν δεν ψηφίζει δηλαδή, κοινωνικό κράτο, πάλι έχει την ευθεία. Δηλαδή έχει responsibility για τα πράγματα που κάνει σε μια. Ενώ σε έναν κομμουνιστικό καθεστώ δεν επιτρέπεται να έχει τούτο το πράγμα. Θε να το βάλουμε λίγο και μετά στη συζήτηση του να δείξουμε τη συζήτηση. Ναι, βεβαίω. Δηλαδή επετάχτηκε λίγο αυθαίρετα. Επειδή είμαι κουρτισμένη που πριν. Που είσαι κουρτισμένη που πριν, αλλά επετάχτηκε αυθαίρετα στο τότε. Έτσι είναι η δημοκρατία μα, λίγο αυθαίρετη δάμε. Σιωπόατε, σιωπόατε. Και άλλε ερμηνείε τη δημοκρατία. Για το πετάσουμε όλη την ώρα. Εξακόμε συλλογική. Όχι, όχι. Εγώ τσιλόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το 2004 σημείο Γκαμπίτσε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ω καταλήτη, ω επιταχυντή εξελίξεων που στην Κύπρο πιέναμε σχετικά αργά. Και όχι παράλογα σχετικά αργά, κατά τη γνώμη μου, διότι είμαστε νέο κράτο. Τούτο πολλέ φορέ φεύγουμε το πίνιξι. Δηλαδή, προσπαθούμε να εξομοιώσουμε τον εαυτό μα με την Αγγλία, την Αμερική, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα κτλ. Και ξεχάνουμε ότι τούτα είναι κράτη τα οποία υφίστανται από το 19ο τουλάχιστον αιώνα. Εμεί το 60 δημιουργηθήκαμε. Είχαμε πάντα έναν πάτρονο που πάνω μα σε εισαγωγικά, κάποιον που μα ελάλεγε να μπορούν να κάνουν Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι. Και ανεξάρτητον κράτος το 60. Καταφέρνουμε να αντέχουμε τρία χρόνια και κάνουμε τα, διαλύουμε το κράτος. Όχι με δική μας ευθύνη πρωταρχική, δεν είμαι εκείνος που αποδίδει πρωταρχική, είναι ευθύνη στους ίδιους τους Κύπριους. Το 2004 πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει πάρα πολλές διαδικασίες αλλαγών. Ας σου πάρω το πιο απλό. Ψηφοφορία είναι υποχρεωτική πιο. Κύπρη δεν κινδυνεύεται πλέον. Ούτε πρόστιμο να πληρώσετε, ούτε. Θεωρητικά είναι όμως, νομίζω ακόμα είναι μες στην νομοθεσία. Καταργήθηκε το 17, τυπικά. Α, οκ. Okay. Όμως όλοι ξέραν από το 4 ότι δεν έχει καμιά ανεπίπτωση το να μην πάω έξω και θεωρείς ότι πλέον αρχίζει ο κόσμος να αποσύρεται από την πολιτική και να μην ασχολείται, να μην ψηφίζει κτλ. Το 4 ο Κύπρος έρχεται face to face και με το Κυπριακό. Που την άποψη πρέπει να καταλάβω εγώ ένταν που γίνεται τώρα και να πάρω εγώ μια αποφασή. Προφανώς είναι να επηρεαστείς και επηρεάστηκες που το τι είπαν κόμματα, πολιτικοί, τα πάντα. Όμως τότε θυμούμε και ύστερα είδα έκανα το και σε αναλύσεις το πράγμα, είχε μια μεγάλη διάψευση στους Κύπριους. Δηλαδή θεωρείς τα ευρωβαρόμετρα 3 και 4 ως πριν το δημοψήφισμα, μεγάλες προσδοκίες που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντά στο δημοψήφισμα που έρχεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζει. Διά πάνω στους Κύπριους, ψηφίστε το ή δε μη. Έχετε πρόβλημα, λίγο πολλά. Τώρα κωδικοποιώ το πολλά χοντρά αντιλαμβάνεσαι. Συμφωνώ πολύ τα μαζί σου. Τι ήρθε και είπε ο Κύπριος, ρε κοπελιά, μα μπήκα στον οργανισμό, υποτίθεται, κυρίως για να βοηθηθώ για το Κυπριακό. Και τελικά πώς με βοηθούν, να με το να με πιέζουν εμένα. Διάψευση προσδοκιών. Έτσι απότομη κιόλας. Στα ευρωβαρόμετρα φάνηκε. Δηλαδή που το ευρωβαρόμετρο στις αρχές του 2004, το δεύτερο, το second wave,
είχε μεγάλη αποστάση στην ικανοποίηση μου την Ευρωπαϊκή. Όπως και ο Κούρεμαν ακριβώς. Αν πάει στο Κούρεμαν, ναι, το ίδιο ακριβώς. Τούτα όλα αλλάσσουν το πολιτικό σύστημα, ρευστοποιούν το. Βλέπεις σιγά σιγά ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει. Ο κόσμος αποτραβιέται από την πολιτική. Τα παραδοσιακά κόμματα αντέχουν μεν, αλλά έχασαν πολύ μεγάλους αριθμούς ψηφοφόρων. Αν τα βάλεις αφαιρούμενον της αποχής και τους όσους δεν εγγραφήκαν, είμαστε το, ξέρω εγώ, το 27 του συναγερμού 13, το 22 του Αγγέλου 11 περίπου. Διότι 35% η εποχή, αλλά 90.000 οι οποίοι είναι ψηφίζουν, σχεδόν άλλο 15%. Οι μισοί Κύπροι που έχουν δικαίωμα να ψήφουν είναι ψηφίζουν. Γιατί όμως νομίζεις για αυτό το πράγμα? Γιατί ήθελα πάρα πολλά να σε ρωτήσω και για τα ποσοστά των κομμάτων, όχι μόνο να μου πεις για το Αγγέλ, αλλά γενικά ως πολιτικός επιστήμονας, ποια είναι η ανάγνωσή σου για αυτό το πράγμα. Και για την αποχή. Και με έναν ανησυχεί με πάρα πολλά, επειδή έχω και επαφή με φοιτητές που είναι τάχα πολιτικοποιημένοι, αλλά δεν πάνε να ψηφίσουν. Και ξέρεις, διαρωτάς, καλά ρε παιδιά, αλλά λες μου είσαι πολιτικοποιημένος, αλλά ψηφίζεις ποτέ. Πού κολλάτουν το πράγμα? Έχω την αίσθηση στην Κύπρο, εταυτίσαμε την πολιτικοποίηση με την κομματικοποίηση και το να ασχολείσαι με την πολιτική μες τους νέους έχει περάσει ως κάτι κακό. Εγώ νιώθω ότι και στην πολιτικοποίηση υστερούμε πάρα πολλά στην Κύπρο. Είναι θέμα απλά, δηλαδή η κομματικοποίηση που πάλι δεν θεωρώ την κακό. Εγώ με την έννοια του να ασχολείσαι με πολιτικά κόμματα, να εμπλέκεσαι κτλ. Είναι επιλογή σου. Θέλεις να το κάνεις, κάμε το. Δεν θα πρέπει να κατακρίνεται. Είναι οι φορείς πολιτικής εκπροσώπησης, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι κακό, είναι μορφή πολιτικοποίησης. Όμως στην Κύπρο θεωρώ ότι πάσχουμε γενικά από να έχει ταπελωθεί η πολιτικοποίηση ως κάτι πολύ αρνητικό. Δικαιολογημένα και αδικαιολογητά. Λες γιατί? Υπάρχει, ξεκινήσαμε με την κουλτούρα ανατιμωρησίας. Μπορεί να μια μεταβλήτη. Κουλτούρα, η απογοήτευση. Οι πολλαπλές απογοητεύσεις του Κύπριου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η λύση του Κυπριακού που ελέγα νομίζαμε ότι είναι να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και να, επειδή είμαστε ο αδικημένος. Και δεν το θεωρούμε να γίνεται. Και τώρα φταίμε κιόλας. Τώρα γίνομαστε και φταίχτες. Κοινωνικο-οικονομικά περίμενες ότι μπαίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι καλά τα πράγματα και ύστερα έρχεται σου η κρίση και το κούρεμα και πάλι ανατρέπει σου τα ούλα και λαλείς μάντα που γίνεται. Κάπου που εμπήκα υποτίθεται για να έχω ένα ασφαλές περιβάλλον απέναντι στην Τουρκία και κοινωνικο-οικονομικά βλέπω τα να καταραίουν. Απογοητεύσεις που τις κυβερνήσεις. Σαν αξιοκρατία, θεωρείς ότι είσαι τούτο για τους πιο μητσούς. Μετρά πολλά. Το οποίο όμως, αν το βάλεις μέσα στην εξίσωση του το πράγμα, του την μεταβλητή που πάει στο αναξιοκρατία, που είναι ένα χαρακτηριστικό του πολιτικού μας συστήματος, δεν θα πω μόνο του πολιτικού συστήματος, θα πω ευρύτερα του συστήματος μας, διότι είναι και διοικητικό. Δηλαδή, πια στους δημόσιους υπαλλήλους, να διαβάζεις, ας πούμε, στα reports κάθε χρόνο, ότι όλοι ξέρετε εκτός 10, ας πούμε. Ναι, αλλά ξέρεις ότι κανένας σου απαντώ τηλέφωνο, ας πούμε, αν πιάνεις. Ενώ ότι μια κουλτούρα που έχει να κάνει μόνο με το πολιτικό σύστημα, δηλαδή και στις μεγάλες επιχειρήσεις που πολλές φορές είστε στις τράπεζες, δεν υπήρχε και για μένα, ας πούμε, ο τρόπος πρόσληψης, ανέλυξης, δεν είχε να κάνει πάλι με τους μικρόκοσμους που υπάρχουν για μένα. Εντάξει, σε όλους τους οργανισμούς, αλλά σε ένα ιδιωτικό οργανισμό, κοινός που έχει τον οργανισμό, δικαιούται επιλέγει όπως σε... Ναι, είναι για να το εξημειώσω, απλώς ενώ ότι... Κοινό δεν μας αφορά, εγώ θεωρώ, συζήτηση τι κάνει ο καθένας στη δουλειά του, αν δεν είναι... Είναι για να το εξομοιώσω, επαναλαμβάνω πάλι, για να πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο... Είσαι στη μεγάλη επιχείρηση, είσαι σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Αφού προκήρυξες τη θέση, και αλλιώς είναι να πιάσουμε κάποια κριτήρια, πιάστη με τα κριτήρια ή στην τράπεζα. Μην την πιάσεις διότι κάποιος που μέσα έχει το γνωστό του ή κτλ. Είναι κάτι που διαχέεται. Απλώς το σημείο μου ήταν ότι είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Οπότε ισχύει του τον πουλάλης. Πελαδιακές σχέσεις. Μεγάλο πρόβλημα που γεωρούν της Οθωμανικής κατοχής. Διονύζεται με τους Εγγλέζους, διονύζεται και με την ανεξάρτητη των κράτων. Εν τζαμέ. Και ο κόσμος έμαθε να ζει δυστυχώς με τούτο, διότι ακόμα και όλος ο κόσμος που το κατακρίνει ανά, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και παραδείγματα που το επιδιώξαν με διάφορες μορφές. Ναι, είχα σου πω, είχα συζητήσει μια κοπέλα Κυπριάνη, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και ήρθε τώρα πίσω Κύπρο για να ξαναζήσει και λέει μας, μα υπάρχει, ξέρω εγώ, διαφθορά, έτσι, αγιώς και σύγκριν. Και λέω, ξέρεις, και μου πω πως αν είσαι εξήγησαν όλοι ότι το σύστημα δουλεύει. Δουλεύει για όλους που συμμετέχουν ακριβώς όπως το λαλείς, άρα γι' αυτό δεν ανατρέπεται τούτον το πράγμα με τις πελατειακές σχέσεις. Στην Κύπρο ναι, ριζώσαν και λόγω για μεγεθούς κακά τα ψέματα. Είναι αφού λέει ξέρουμε ένας τον άλλον. Ναι. Αλλά επειδή στις μελέτες της νεωτερικότητας γενικά στις κοινωνίες
που έκαναμε τη συζήτηση. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο. Ότι υπάρχει πτυχή των πελατειακών σχέσεων που λειτουργεί θετικά με ποιαν έννοια ότι ενσωματώνει πολίτες μέσα στο σύστημα εκεί που ήταν έξω εντελώς χαμένοι με το ότι έστω και με την πελατειακή σχέση έφερε το μέσα στο σύστημα. Τον έχει ενσωματώσει. Δεν είναι κάποιο έξω από το σύστημα που ξέρω εγώ να σύρνει πέτρε. Μα γι' αυτό, αυτό λέω ακριβώ. Διαιωνίζεται το σύστημα, ναι, γι' αυτό επειδή είναι μέρο. Γι' αυτό, ναι, αυτό απλώ είπα, ναι, ότι είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με τούτον τον τρόπο. Οπότε, ένα πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, κατά τη γνώμη μου, σε μια βασανιστική και μεγάλη διάρκεια μετάβαση, δεν είμαι σίγουρο ότι καταλήξαμε μετά από όλε τι εκλογικέ διαδικασίε. Ότι τούτο το κομματικό σύστημα που έχουμε τώρα, τούτο είναι να είναι. Αν και θεωρώ ότι τα 6 που τα 7 κόμματα τουλάχιστον, ίσως και τα 7 που είναι τότε στιγμή στη Βουλή, έχουν τα εχέγγυα για να είναι. Φαίνεται ότι εκπροσωπούν υπαρκτές τάσεις μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, εν τα 4 παραδοσιακά που εντιαμε από το 1976 και μετά, είναι το ΕΛΑΜ που ήρθε για να μείνει προφανώς. Και οι οικολόγοι που αποδείξαν διάρκεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1996. Μένει να δούμε το θέμα της ΖΥΠΑ, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει και έναν αποθεματικό συνέχεια που είναι διατεθειμένο να ψηφίζει άλλα κόμματα. Έχει αυξηθεί και η μετακίνηση. Υπάρχει και ο κόσμος που είναι έξω και περιμένει να δει ποιο σχηματισμό είναι να ψηφίζει κάθε φορά. Είναι πια 15% προχτές κόμματα που δεν έμπηκαν. Δεν έμπηκαν στη Βουλή. Μα αν έμπαιρναν, άλλασε το σκηνικό εντελώς. Κοίτα, κατά δική μου άποψη, τούτο να έχει πάρα πολλά κόμματα, μικρά-μικρά. Αν δούμε, ας πούμε, άλλα συστήματα, όπως π.χ. στην Ιταλία. Ένα από τα προβλήματα του συστήματος είναι τούτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει μια συνοχή στην κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κομματικές φωνές, θρηματισμένες σε κομμάτα και κομματίδια. Και έχουμε συνέχεια την ανατροπή. Άρα, εγώ έρχομαι και σε έναν άλλο ερώτημα. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, και εγώ δεν έχω την απάντηση για την οριζόντια ψηφοφορία. Εγώ δεν είμαι σίγουρα, συμφωνώ, διότι θεωρώ το εάν ψηφίσεις με πολιτικά κριτήρια. Και ανήκεις ιδεολογικά, ας πούμε, σε ένα χώρο, π.χ. ας πούμε ο Αγγελικός, ψηφίζει, θεωρώ, βάσει ιδεολογικών και κυρίως ιδεολογικών κριτηρίων. Ο συναγερμικός πάλι θεωρώ ότι έχει ιδεολογική άποψη για κάποια θέματα. Πώς μπορεί ο συναγερμικός να ψηφίσει και Αγγελικών, ο Αγγελικός και συναγερμικών και δεκίτη, δηλαδή... Και στο τέλος, τι ελοποιούν τα άτομα που ψηφίζεις. Άμα είσαι εντελώς κάθετα αντίθετος με μια συγκεκριμένη ατζέντα ενός κόμματος, το να υποστηρίξεις κάποιον που μετρήσει το κόμμα, αφού δεν ξέρω, τι είναι η δική σου άποψη. Εγώ είμαι πολλά πιο ξεκάθαρος ως προς τη θέση μου σε τον. Εσύ υπενήχθηκες το, μπορεί να θέλεις να το υπενήχθεις και αν το πεις καθαρά. Είπα, έχω ερωτηματικό, γιατί συζητώ το πολλά και είμαι σίγουρη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν έχω ερωτηματικό, θεωρώ ότι δεν υπάρχει βάση για οριζόντια ψηφοφορία και δεν θεωρώ ότι θα προσφέρει κάτι. Μάλλον θα συγκαλύπτει πράγματα και διαφορές. Πώς ακριβώς? Με τη διαδικασία που περιέγραψες. Δηλαδή, θα μετατρέψει την ψηφοφορία στο αν απλώς έχω μια καλή σχέση με κάποιον, χωρίς κατά ανάγκη να βλέπω τι θα προωθεί ο άνθρωπος που αύριο είναι να εκλεγεί. Δηλαδή, μπορεί να την Άννα να έχουμε φίλοι στο οικογενειακό περιβάλλον και τα λοιπά, να διαφωνούμε που διγίνω στον ουρανό στα πλήστα ζητήματα, αλλά επειδή έχουμε την φιλική σχέση, είναι και καλός άνθρωπος η Άννα. Γιατί να μην την ψηφίσω για την Άννα. Αύριο που η Άννα είναι να πάει και να βάλει, ας πούμε, προτάσεις νόμου και να ψηφίσει προτάσεις νόμου που εσένα να σου πλήξουν και το τι πιστεύεις και τα οικονομικά και τα κοινωνικά σου συμφέροντα, να αρκέψεις να έχεις πρόβλημα, θεωρώ, μετά, διότι είναι να δεις ότι η πολιτική είναι και θέμα απλά φιλίας. Ακόμα ούτε καν να εκτιμάς ότι είναι ικανός απλά κάποιος που είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η πολιτική στο δικό μου μυαλό, μπορεί να ακούγεται λίγο ντεμοντέ, αλλά είναι μια πτυχή και μια που τις ορίζουσες του τι είναι πολιτική. Έχει να κάνει με την πάλι για εξουσία, έχει να κάνει με τη σύγκρουση και πώς αυτή επιλύεται μέσα στις κοινωνίες και έχει με τη σύγκρουση κυρίως των αντιτιθέμενων κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Τούτα τα πράγματα δεν διαπραγματεύονται εύκολα με το απλώς να πεις να ψηφίσω το Γιάννον, την Άννα, τον Ανδρέαν και τον Κώσταν και τέλειωσες. Ένελυσες κανέναν ουσιαστικό πρόβλημα. Ούτε τη πολιτική εκπροσώπηση, γιατί δεν ψηφίζει ο κόσμο απλά επειδή δεν έχει οριζόντια ψηφοφορία, ή διότι το πολιτικό σύστημα δεν τον ικανοποιεί με τον τρόπο που εργάζεται. Και γιατί να θεωρώ ότι άνθρωποι που επιλέγουν να κατεβαίνουν κάτω από κόμματα ήδη, αν έχω το δικαίωμα να θυκαλέω όπω το σούπερ μάρκετ, κατά ανάγκη εύκαλε μου κάτι για μένα, δεν έχει καμία συνοχή του το πράγμα. Τι θα μπορέσει να εφαρμόζει, ποιο θα το εφαρμόζει, ποιο θα το ελέγχει σε τελική ανάλυση.
θεωρώ ότι ανοίγουμε τρύπα στο κενό και μεταφέρνουμε την πολιτική εκεί από όπου ξεκίνησε. Από την πολιτική που στα αγγλικά είναι elite politics. Όποιος θα έχει την ευχέρεια, διότι αν το πάρεις καθαρά στο άτομο, θα είναι όποιος έχει την οικονομική άνεση και ευχέρεια, ακόμα και εντός των σχηματισμών, θα έχει πλεονέκτημα έναντι οποιοδήποτε άλλο. Σιγά σιγά. Ξέρεις, τούτο είναι ένα επιχείρημα. Έτυχε και πάντω σε μια φράση σε μια δημοσιογράφο και θεωρούμε περίεργα. Γιατί οι γυναίκες εγκατεβαίνουν υποψήφιες. Και ένα πρακτικό ζήτημα, επειδή εγώ το έχω μελετήσει πάρα πολύ το πράγμα της πολιτικής ενσωμάτωσης, αθής, να το πω έτσι, των γυναικών, η γυναίκα να σκεφτεί ότι στον budget της οικογένειας δεν μου αναλογεί ποσό για τις φιλοδοξίες μου. Δηλαδή, το να έχεις έναν απόθεμα οικονομικό χρειάζεται για να πάει στις εκλογές. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι τόσο απλό, πάω έτσι και θα ξοδέψω τίποτε. Και πολλές οι ανησυχίες των γυναικών πολλές φορές, πέραν όλων των άλλων λόγων συστημικών και, είναι και τούτο ότι μα έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω, ο άντρας μου, ο πατέρας μου, ο σύντροφος μου, εν εντάξει, να στερήσω που είναι η οικογένειά μου κάτι. Είναι τούτον ύβραμεντο σε έρευνες ότι... Εσύ ότι είναι λίγο παραπάνω το αίσθημα, όχι κατά να γίνει η πραγματικότητα, ναι, αλλά το αίσθημα. Ακριβώς, το αίσθημα, δεν το έχουμε δει να αποτυπώνεται σε έρευνες. Δεν έχω υπόψη μου έρευνα. Τέθηκαν, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει... Στην πράξη, μπορεί να το νιώθει έτσι η γυναίκα, αλλά στην πράξη έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου τόσο με τούτο, όσο με τις αντιλήψεις που έχει μια κοινωνία, ας πούμε, για το ποιος πρέπει να με προσωπεί. Γι' αυτό σκέφτεται έτσι η γυναίκα, επειδή αντιλήψεις επηρεάζεται που το πράγμα. Και που τους κοινωνικούς ρόλους που έχει μια γυναίκα και με εκείνον που ξεκινήσαμε πριν. Την ανυπαρξία των δομών ενός κοινωνικού κράτους και κοινωνικής φροντίδας, την οποία θα επιτρέπει και στη γυναίκα μάναν που έχει οικογένεια ή single mother, ό,τι και να είναι η γυναίκα, να μπορεί να μπει στην πολιτική με ποιήσεις όρις με τον άντρα. Εντάξει, τώρα σου πω το εξής ερώτημα. Επειδή ένα από τα πράγματα που ακούμε πάντα για τα κομμουνιστικά καθεστώτα είναι ότι και το θέμα που έχει και το ΑΚΕΛ και αριστερά γενικότερα με τις ποσοστώσεις, ότι να έρθει κοινωνική δικαιοσύνη, και να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, θα υπάρχει ισότητα των φύλων, άρα χρειάζεται να βάλουμε ποσοστώσεις, ας πολεμήσουμε για την κοινωνική δικαιοσύνη και ανισότητα. Στο ερώτημα μου είναι το εξής, ότι καλά, τόσα χρόνια στα σοβιετικά καθεστώτα δεν είχαμε ποτέ καμιά γυναίκα ηγέτη. Γιατί, αφού υπήρχε ισότητα, υπήρχαν οι δομές, γιατί δεν καταφέραν να ανοίξουν και το παράθυρο της ευκαιρίας και να μπουν. Και όντως έγιναν πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, για πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση, είχαμε γυναίκες που ήταν μηχανολόγοι, παραδείγματος χάρη. Ποτέ καμιά. Δεν ξέρω ούτε μια. Γιατί όμως είναι το πράγμα. Δεν σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Ποτέ αλλάζει δίκιο. Δηλαδή τώρα που το κάνω, και εγώ προσπαθώ. Όσον το ελέγχει, προσπαθούν και εγώ έτσι. Πέμουν μια, αφού δεν υπάρχει καμιά. Να κάνω. Είμαι σίγουρος ότι να βρεθούν παραδείγματα, αλλά πάλι ένα παράδειγμα που να επιβεβαιώνουν την. Είναι η εξαίρεση που να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Διότι όντως υπήρξαν πολλά στα σοσιαλιστικά κράτη, υπήρξαν πάρα πολλές γυναίκες που έγιναν πολύ σημαντικές στα παιδεία τους, αλλά στην πολιτική πολύ λιγότερο. Το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Θεωρώ ότι έχει πρόβλημα. Είναι scope του για research paper. Εγκαθαρώνω ότι έχει πρόβλημα. Πάω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης σου που έχει να κάνει με την αριστερή αντίληψη με την οποία εγώ συμφωνώ επί της αρχής ότι δεν πάει να διορθώσει το πρόβλημα του την κεφαλή του να βάλω μια ποσόστοση που με εκείνη την ποσόστοση μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά που πιάνει μία, ότι αν υποχρεώσεις να έχει κάποιες γυναίκες και αν οι γυναίκες που είναι αντζάμε αποδειχτεί ότι είναι πετύχαν ή θεωρηθούν οι καλές και οι ικανές, ή πως οι άντρες είναι, ή δηλαδή, πως είδαμε τα χαίρκα των άντρων, για να μου, στην πολιτική. Ότι μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα. Τούτον όμως σε μια... Εν το δέχομαι εγώ σε επιχείρημα. Έχω... Ναι, αλλά... εν και λέω ότι είναι τούτον το επιχείρημα. Αντιλαμβάνουμε όμως τούτον. Πρέπει... Ενδεχομένως το να παντρέψουμε πράγματα, να γίνονται εκείνα που πρέπει να γίνουν. Να ποσοστώσει και αξιοκρατία, όχι ποσοστώσει και αναξιοκρατία και βάλω την κόρη του Γιάννη και την αδερφή του Κωστή και. Να βάλω γυναίκες που είναι αξίες και υπάρχουν πάρα πολλές. Η αφετηρία της σκέψης που περιγράψες που διακρίνει την αριστερά και επί της ουσίας της θεωρώ ότι σωστή και συμφωνώ είναι ότι όταν σιγά σιγά διορθώνεις το υπόστρωμα πάνω στο οποίο χτίζεται η πολιτική, σημαίνει ότι και τις αντιλήψεις είναι να τις αλλάξεις σιγά σιγά και τις γυναίκες είναι να τις επιτρέψεις να έχει παραπάνω χρόνο. Ναι, αλλά πόσα χρόνια είχαμε κομμουνισμό, 45 χρόνια είπα αυτό το σοσιαλισμό και να αλλάξει. Τούτο που είπες κάνει ένα κλικ τώρα ότι
προφανώς είσαι και κάτι άλλο που είπε είναι λάθος σε το ζήτημα που αφορά ναι, την γυναίκα. Να σου πω ένα τελευταίο παράδειγμα και προχωρήσω σε κάτι άλλο. Απλώς έκανα ένα workshop του World Economic Forum και μελετούσαμε τον Gender Index του World Economic Forum με μια ομάδα διεθνή και είχε ένα άτομο από τη Λευκορωσία από τον Μπελαρούς. Και τον Μπελαρούς, ας πούμε, πάρα πολλά ψηλά στο δίχτυ της ισότητας. Ναι. Αλλά αν πάει και δεις το δίχτυ βίας στην οικογένεια, ειδικά, πάρα πολλά ψηλό. Και ήθελα να το συζητήσω μαζί τους εγώ, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο μου κάνει εντύπωση. Είναι αντιφατικό, ναι. Είναι αντιφατικό να σου πω γιατί. Επειδή έχουμε και το πράγμα σε χώρες, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής, που πάμε εμείς στα NGOs και κάνουμε παρεμβάσεις. Ναι. Όταν ανακατώσεις τα στερεότυπα της κοινωνίας και ξαφνικά βρεθούν οι γυναίκες με χρήμα δικών τους, με ανεξαρτησία, με θέση εξουσίας, αλλά αν έχεις διορθώσεις εισαγωγικά την αντίληψη της κοινωνίας και τα στερεότυπα που έχουμε η πατριαρχική κοινωνία των ανδρών, δημιουργά μια τεράστια ένταση και δημιουργείται τεράστιο κύμα βίας. Έχουμε το δει σε πάρα πολλές χώρες. Πάλι συνάδει όμως με εκείνο που λέμε πριν ότι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι 45 χρόνια υπαρτού σοσιαλισμού που το 45 στο 90 και είναι δυνατό. Κάμνη μου εντύπωση όμως. Απλώς νομίζω πρέπει η αριστερά το λάβει υπόψη τη του το πράγμα. Δημιουργεί μου και εμένα εντύπωση, διότι και εγώ μπορώ να υποθέσω τώρα χωρίς να έχω στοιχεία ότι είναι πραγματικό. Δεν ξέρω αν υπήρχε σε lower levels εκπροσώπηση σημαντική γυναικών, πιθανόν να υπήρχε. Υπήρχε σε τοπικά συμβούλια, μπορεί και σε άλλα ναι, σώματα, και σε επιστημονικούς κλάδους. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί που η πολιτική είναι πολύ πιο ορατή, που είναι πιο visible για να δίνει και τα αντίστοιχα μηνύματα. Και τον που λες τώρα, έχει λογική είναι εξής, όπως το είπες τώρα, τι συμβαίνει η Λευκορωσία, η Λατινική Αμερική, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες, που δείχνει όμως ότι το πιο σημαντικό, ακόμα και αν κάνεις κινήσεις του είδους, ποσόστοση, οφείλεις να τις κάνεις. Παρόλο που επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι. Στη Λευκορωσία είναι ποσόστοση, απλώς λέω είναι το. Είναι παραπάνω στη λογική να δουλέψει στην κοινωνία μέσα από το εκπαιδευτικό τη σύστημα, μέσα από τις δομές κοινωνικής φροντίδας, με τρόπο που να επιτρέψει στη γυναίκα. Έστω σου κάνει κανένα χάρη να σου κάνει. Αλλά τούτο δουλεύει μακροχρόνια. Η ποσόστοση, η λογική ότι είναι μια επέμβαση με περιορισμένο χρόνο που είναι έκταση όπως έκανα στη Σκανδιναβία, και σε κάποια φάση αφαιρέσαν. Τι δεν χρειάζεται πλέον. Ναι, είναι κάτι το οποίο ενώ διατηρώ μια άποψη ότι το πιο σημαντικό είναι το άλλο, δεν είμαι απόλυτο σε αυτό το πράγμα. Ένα δηλαδή, από όσο που είπαμε με την κυρία Κουκουμά την άλλη φορά, το προηγούμενο podcast, ότι όπως είπε ο Λένιν, την ιστορία πρέπει να σπρώχνει λίγο. Άρα πρέπει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Και ερχόμαστε διατάφτα, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο ΑΚΕΛ. Ας πούμε, το πρώτο κόμμα της Κύπρου, ιστορικό κόμμα, έγραψε ολόκληρο βιβλίο, πάρα πολύ καλό βιβλίο, by the way, για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κύπρο. Το οποίο εξετυλίγει μια απίστευτη δομή. Οργάνωση, απήχηση στον κόσμο, μια μεθοδολογία να θέλεις, μια ιδεολογία. Και καταλήγουμε σήμερα το ΑΚΕΛ να παραπέει ουσιαστικά, να έχουμε μια αλλαγή στην ηγεσία που αναλαμβάνει ο Στέφανος Στεφάνου, που πολλοί θα σου πούν, έγραψε κάποιος, νομίζω ο Νίκος ο Χαραλάμπους, ο πρώην επίτροπος, νεογέρος, κάτι έτσι τον χαρακτηρίζει. Τάχα ένα νέος άνθρωπος, αλλά οι ιδέες του εμπαλές, άρα πώς θα αλλάξει το ΑΚΕΛ. Και έρχομαι και συζητώ με στούτα όλα που συζητήσαμε για πολιτικό σύστημα και την αριστερή ιδεολογία. Είδαμε και το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει στην εξουσία, παρότι ο Τσίπρας πορισμένο νιάτο μετά που γίνε πρωθυπουργός έγινε άνθρωπος των Αμερικάνων στα Βαλκάνια, κατά τη δική μου άποψη, διότι κατάλαβε τι θα πει εξουσία. Το ΑΚΕΛΑΣ που βρίσκεται στη χειρότερη του φάση του τη στιγμή. Πώς το εξηγείς, όχι μόνο ως αριστερός, εγώ ως πολιτικός επιστήμονας σου να μου πεις πώς το εξηγείς και πώς διορθώνεται το πράγμα. Διότι χρειάζεται να υπάρχει έναν αντίπαλο δέος στο τέλος της ημέρας, ναι. Ενάντια στο σύστημα, αν όντως τελικά το ΑΚΕΛ είναι ενάντια στο σύστημα, το καπιταλιστικό. Τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει η αριστερά στην Κύπρο και το ΑΚΕΛ, που είναι ο βασικός φορέας της αριστεράς στην Κύπρο, ιστορικά ήταν ο μοναδικός για πολλά χρόνια, τώρα είναι ο βασικός και κυρίαρχος, θα έλεγα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός πλέον. Τα ερωτήματα λοιπόν που προσπαθεί να απαντήσει το ΑΚΕΛ, που λίγο πολλά τα έχει συμπυκνώσει με την ερώτηση σου, είναι ερωτήματα τα οποία εβασανίσαν όλα τα κόμματα της αριστεράς σε διάφορες φάσεις της ζωής τους,
στη Δυτική Ευρώπη, στον λεγόμενο Δυτικό κόσμο δεκαετίας 50, 60, 70, με το ρεύμα γίνον του Ευρωκομμουνισμού και ο New Left Politics κτλ. Που στην Κύπρο, επειδή υπήρχε μια πολύ καλή και στενή σχέση με τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, τοποθετήτουν μέσα σε γίνον το πλέγμα του ΑΚΕΛ, δεν είχε ποτέ κάμιτουν τις συζητήσεις στο εσωτερικό του. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το μοντέλο και το υπόδειγμα μέσα στο οποίο λειτουργούσε. Μετά το 90, σιγά σιγά τα ερωτήματα αρχίζουν να μπαίνουν έντονα ενώπιον του ΑΚΕΛ. Τα πρώτα χρόνια, εντά χρόνια του να καταφέρεις να επιβιώσεις σε έναν περιβάλλον δεκαετία του 90. Που καταραίουν τα πάντα. Καταραίει το αφήγημα σου. Κομμουνιστικά κόμματα διαλύονται, αλλάσουν ονόματα. Επιλέγεις να παραμείνεις λίγο πολλά στο πλαίσιο που ήσουν με κάποιες αλλαγές. Φκενούν στην επιφάνεια, sorry που σε διακόπτω, αλλά φκενούν στην ιστορία horror stories. Τι έγινε τους σε τούτα, σε όλους τους αντιφρονούντες. Το οποίο όμως, ό,τι και να γίνει στις άλλες χώρες, το ΑΚΕΛ κατάφερε να το έχει αποσυνδεδεμένο με το τι έγινε τους στην Κύπρο. Τούτον είναι σαν πολύ δίκαιο, συμφωνώ. Το οποίο ήταν αντανάκλαση όμως στις πραγματικότητες. Δηλαδή όντως, στην Κύπρο δεν είχαμε τα πράγματα. Εντέχαμε επειδή ήταν εξουσία του ΑΚΕΛ. Για τον οποιοδήποτε ιστορικό λόγο. Είναι κομμουνιστικό καθεστώ για να πιάνει τον στέλνει στη Σιβηρία. Λέω ότι όταν προσπάθησαν την δεκαετία του 90 να πλήξουν το ΑΚΕΛ, λέγοντα μαθόρυντα που γίνεται τον Μποτζή, και το ΑΚΕΛ έλεγε του, ναι, βλέπει ήταν που γίνεται, και τι έγινε του διαχρονικά, και που του κυβερνήσει, του που υπερασπίζεσαι εσύ, του συστήματο που υπερασπίζεσαι. Στην Κύπρο, το υπαρκτό παράδειγμα ποιον εμπούταν, ότι όσοι εκάμασαν πράγματα στην Κύπρο, του ταούλα που κατηγορεί το ΑΚΕΛ, εμπού το χώρο τη δεξιά. Είναι πιάνε το. Και φάνηκε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πέφτει σε όλον τον κόσμο το σοσιαλιστικό καθεστώ και το 91 το ΑΚΕΛ να γίνονται εκλογές και να ανεβαίνει. Άρα, τι συνέβη και το 96 να ανεβαίνει. Θεωρώ ότι η δεκαετία του 90 διέρευσε ως μια μάχη, ως μια συσπήρωση όλου του οργανισμού να διαφυλάξει κάτι το οποίο θεωράν ότι έπρεπε να είναι. Και το αδισό και διάλυσε ενθουσιαστικά το σύστημα. Δεν το άφηκε να επιβιώσει, αν θέλει. Ενώ κανονικά, άμα σκεφτεί σε άποψη αφηγήματο που θα έπρεπε να ήταν πιο αποδεκτό στην κοινωνία, το αφήγημα του αδισό, χωρί να είμαι ειδική επί θέματο. Α πούμε, σε φάνηκε εκ των υστέρων, κατά τη γνώμη μου, ότι πάρα πολλοί που γίνουν στου ανθρώπου, όχι όλοι, για να είμαι ειδικό, καταλήξαν να είναι στι παρυφέ τη δεξιά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολλά για να καταλάβει. Ότι οι απόψεις μπορεί να μην κινούσαν κατά ανάγκη. Ήταν, να μην το θέσω με τρόπο, διότι θεωρώ τις γνήσιες. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που είχαν διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να είναι το κόμμα. Ήταν και διανοούμενοι άνθρωποι για το. Δεν ήταν τυχαίοι. Δεν λέω ότι ήταν τυχαίοι. Ναι. Όπως ούτε οι άλλοι που ήταν μέσα ήταν τυχαίοι όμως. Εντάξει, αλλά δηλαδή, ότι όσο... οι που διαχωρίσαν τις θέσεις τους, θεωρώ ότι είχαν ιδεολογικά ερίσματα. Είχαν ιδεολογικά ερίσματα, ναι. Εντάξει, στην ιστορική περίοδο, Τζίνι, εγώ θεωρώ ότι η επιλογή τους τότε να βγουν εκτός ΑΚΕΛ και να κάνουν τη μάχη τους ήταν καταδικασμένη. Σε μια εποχή που ακόμα ο κομματικός οργανισμός, το κόμμα, ως κόμμα, ήταν κάτι πολύ στέρεο και ένιωσε όλος ο κόσμος ότι απειλείται την ώρα, τούτον το πράγμα που χτίσαμε όλοι μαζί, που μας προστατεύει το ένα το άλλο, ευκήκαν πόξο και πολεμούσαν, ενώ αν μείνεις μέσα μπορεί να είναι διαφορετική η εξέλιξη των πραγμάτων. Μπορεί να χάναν την πρώτη μαχή και δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει του μετά. Αλλά επειδή η ιστορία ανεγραφτήκε μετά, ήταν το αποτέλεσμα που ήταν. Το ΑΚΕΛ αρχίζει να έχει πολλά έντονα τα ερωτήματα του όλα που έθεσες και δεν καταφέρνει νομίζω να έχει ακόμα τις απαντήσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι φαινόμενο μόνο το ΑΚΕΛ. Είπες για το ΣΥΡΙΖΑ, είδαν το ακόμα με τον πιο άσχημο τρόπο την ανάγκη να δώσεις απαντήσεις σε ερωτήματα που νομίζεις ότι είναι εύκολα όσον είσαι εκτός εξουσίας, εκτός κυβέρνησης. Έξω από χώρο. Λίγο πολλά. Το ΑΚΕΛ άρχισε να τα αντιμετωπίζει αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι συνεργασίες με τους Δήμους το 2001, με όλα τα άλλα κόμματα πέραν του συναγερμού, πιάνεις Δήμους, αράσκεις μια μορφή εκτελεστικής εξουσίας που γίνεται και πριν για να είμαστε ειλικρινείς. Το 2003 βάλεις 4 πρωτοκαλασσάτα στελέχη στην κυβέρνηση, άρα πλέον έχεις συμμετοχή εσύ ως κόμμα και δεν είναι το ίδιο. Εντζάει που ήθελα να πάω τότε που μου είπες για τον Βασιλείο. Εν είχε κομμάτικο μες στην κυβέρνηση του Βασιλείου. Εστηρίξαν τον αλλά αφήσαν τον να κάνει τις επιλογές του. Είχε μόνο δύο ανθρώπους που δεν ήταν κομματικά μέλη, στους οποίους ας το πούμε χρεώνονται στον χώρο της αριστεράς. Οι άλλες ήταν επιλογές του ίδιου του Βασιλείου. Κι ο περιεργιάντας. Νομίζω ήταν ο Νέμιτσας ο ένας και ο πρωτοπαπάς ή ο πρωτοπαπάς και...
Πρωτοπάπα. Ναι, που ήταν υπουργός Γεωργίας. Δεν θυμούμαι τώρα να σου πω την αλήθεια και τα ονόματα ελπίζω να τα είπα σωστά. Ούτε εγώ. Να το πω με λίγη επιφύλαξη. Και μετά το 2008 που επιλέγεις να διεκδικήσεις και να κερδίσεις την κυβέρνηση με τον γραμματέα του κομμάτου, σαν παίρνεις ενώπιον του όλων των ερωτημάτων. Που η ιστορία της αριστεράς, που το λένε και μετά, είναι εδώ και ένα απάντηση με την έννοια να πιστούν οι πάντες και ειδικά σε χώρες του δυτικού στρατοπέδου, ας το πούμε. Στο σοσιαλιστικό καθεστώς ήταν πολλά πιο εύκολο. Υπήρχε το παράδειγμα τζάμι, ότι αν έχεις το σύστημα, μπορείς να κυβερνήσεις και να το κόμμα στην εξουσία. Sorry, αλλά πρέπει να τα κόψαμε, διότι ο Λένιν πώς κατάφερε να ευκάλε που το τέλμα την οικονομία της Ρωσίας. Με το New Economic Plan, το οποίο κατηγορούσαν τον ότι ήταν καπιταλιστικό, που ήταν. Και στην Κίνα τι έκαμε, τα New Industrial Zones, τα οποία πάλι ήταν καπιταλιστικά. Κίνα... Και έτσι έφυγε που το τέλμα και άρχισαν να κινείται η οικονομία. Η Κίνα, η... Άρα, τι σημαίνει το Λένι, πράγμα. Ο Λένιν στην αρχή, όπως και ο Κάστρο, όταν έκαμε την επανάσταση, ξέραν ότι δεν και πάει που τη μια ώρα στην άλλη, που το ένα σύστημα στο άλλο. Έθελε μεταβατικές περιόδους, τις οποίες εφαρμόσαν και οι δύο. Η ατυχία της Σοβιετικής Ένωσης ενδεχομένως και του σοσιαλισμού ευρύτερα όπως εφαρμόστηκε είναι ότι πέθανε γλύωρα ο Λένιν. Αλλά... Και ανάλαβε ο Στάλιν αντί ο Τρότσκι, συζήτη... παρότι δεν νομίζω ότι ο Τρότσκι μπορούσε να διοικήσει τη χώρα, αλλά εντάξει. Δεν θέλω να μιλώ για πράγματα που δεν ξέρω ποτέ πώς θα εξελίσσουν. Ή έχουμε εκείνον το οποίο να εξελιχθεί. Φέρνω το πίσω πάλι στο Αγγέλ. Ο δυτικός κομμουνισμός προσπάθησε να απαντήσει τα ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει το Αγγέλ σε 15 χρόνια και δεν τα κατάφερε ποτέ του. Και σήμερα στο δυτικό κομμουνισμό μπαίνουμε έναν κόμμα το οποίο υπάρχει ποσοστία. Κανένα. Είναι ούλα μελιδές ποσότητες. Το Αγγέλ για αρκετά χρόνια νομίζω προσπάθησε να τα απαντήσει ίσως αφήνοντας τα λίγο κάτω από το χαλί. Αφήνοντας τα αναπάντητα ουσιαστικά. Ναι. Το οποίο όμως όταν ήρθες face to face με την εξουσία, όχι πλέον με 3-4 στελέχη στην κυβέρνηση του Τάσου Αδούλου, αλλά με τον Δημήτρη τον Χριστόφιαν Πρόεδρο, ήρθες κατάφατσα με τα ερωτήματα. Και μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι θα πω παραπέει, θα πω ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, διότι προσπαθεί να δώσει απαντήσεις ως προς το τι είναι τελικά, ως προς το τι θέλει να είναι σαν κόμμα και τι πολιτική πρόταση πρέπει να βγάλεις έξω με στον κόσμο. Τι πολιτική πρόταση πρέπει να βγει έξω. Ρωτώ σε εσένα τη γνώμη σου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 είναι σε καμιά φιλοδοξία να είναι κόμμα ή να δώσει πολιτική πρόταση με την έναντι την ολοκληρωμένη. Διότι τα κόμματα οφείλουν, ειδικά τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα που θέλουν να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις, οφείλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη και πιστική πρόταση προς τον κόσμο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα είναι και ο Μπουλαλή, Πολιτιστικό Ίδρυμα. Είναι έτσι φιλοδοξία. Άρα τελικά, εκείνος που θέλει να ψηφίσει αριστερά, να πρέπει να ψηφίζει τι είδους Αγγέλ. Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει γενικότερα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά το δημόσιο διάλογο που έγινε τώρα εν ώψη του συνεδρίου του Αγγέλ και έχω δει να γράφονται κατά καιρούς πολλά πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι στο χώρο και του Αγγέλ αλλά και στην περιφέρεια του Αγγέλ οι απόψεις είναι μια. Έχει κόσμο ο οποίος θέλει το Αγγέλ να στραφεί ακόμα πιο αριστερά, να επιστρέψει λίγο στις ρίζες. Ναι, είχαμε δηλώσεις. Έχει κόσμο ο οποίος θέλει το να πάει λίγο πιο κέντρο αριστερά, πιο σοσιαλδημοκρατικά. Έχει άλλους που λαλεί λίγο πολλά ρε κοπελιά, το πώς είμαστε είναι τόσο πρόβλημα, αλλά πρέπει να λύσουμε λίγα ζητήματα άλλου είδους. Είτε οργανωτικά, είτε επικοινωνιακά. Εγώ θεωρώ ότι η προσωπική μου άποψη πάντα ήταν στο πιο αριστερό στροφό, όχι στο πιο σοσιαλδημοκρατικό, αλλά θεωρώ ότι αριστερά, και όχι μόνο στην Κύπρο, δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει πιστική απάντηση τι θέλει να κάνει. Είμαι μες στο σύστημα, το οποίο δεν διαβλέπουμε στον ορίζοντα αντούν τη στιγμή ότι μπορεί εύκολα να αλλάξει. Οπότε, αφού είμαι μες στο σύστημα και πάλι να πω στο Λένιν, αλλά απάντησε το που πριν την επανάσταση που είπε ότι μες στο σύστημα λειτουργούμε μες στο σύστημα, αλλά έχουμε και έναν πλάνο στρατηγικής για το πού πάμε και πώς θέλουμε να πάμε. Είναι καταφέρνοντας να δώσει μια πιστική πρόταση και είναι μόνο στην οικονομία και σε άλλα ζητήματα. Ότι αν είμαι για μέ, φάνηκε και με το ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε και με τους Ποδέμους που συμμετείχαν και πάσουν προς διάλυση. Το Αγγέλ δυσκολεύτηκε πάρα πολλά. Ήταν και η συγκυρία της κρίσης, okay, το Μαρί και τα λοιπά, τα οποία σίγουρα είναι ελαφρυντικοί παράγοντες, αλλά πάλι βλέπεις ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την πολιτική πρόταση, που η οποία πολιτική πρόταση συνδέεται προφανώς με την ιδεολογική σου φυσιογνωμία, τι θέλεις να κάνεις με στην κοινωνία στην οποία είσαι. Το Αγγέλ θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει το ερώτημα πρώτα,
Και αφού το απαντήσει, είπα να πάει να κάνει την αντίστοιχη πολιτική πρόταση. Και επειδή είναι ο Γιάννος Ζαμέ, και το ερώτημα νομίζω... Τριβιτσιάζεται ο Γιάννος. Τώρα άνοιξα αυκιά μου. Ναι, τριβιτσιάζεται ο Γιάννος. Και νομίζω, ξέρεις, τελευταίο θέμα σίγουρα, τι έπιε λάθος ρε φίλε μεταξύ του Άκελ και της Ομόνοιας. Γιάννο, εσύ δεν μου θέλεις να πεις. Εγώ είπα ότι είσαι απλά τώρα. Εγώ πιστεύω στα λάθη, πιστεύω στα γεγονότα που οδηγούσε αποτελέσματα. Ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων. Τι είναι σωστό ή λάθος. Οι Αμερικανοί λένε it is what it is. Άρα τι κάνουμε που κάνουμε εκεί. Εμένα η ερώτηση μου προς το φίλο του Γιάννου είναι ότι εγώ θεωρώ ότι στις 48, την Ομόνοια 29 Μαΐου, όπως επίσημα τη λαλούν τώρα, σαν ένα startup. Και για να δώσουμε πλαίσιο, τα startup είναι κάτι το οποίο δημιουργείται, είναι καινοτόμο, μεγαλώνει γρήγορα, αλλάζει λίγο το status του market και πέραν της προσέγγισης, για το Γιάννον, τι εννοεί το πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν τρία χρόνια και ας σημαίνει κάτι πέραν του ποδοσφαίρου και αναφέρομαι στον χώρο της αριστεράς. The floor is yours. Θα πω ότι είναι ένα, αφού χρησιμοποιήσεις τον όρο startup, θα πω ότι είναι ένα ιδιότυπο startup, θα δεχτώ τον όρο, με ποιαν εννοία ότι δεν ανακάλυψε τον τροχό. Ουσιαστικά, είπαν ότι το μοντέλο που είχαμε που δούλευκε πετυχημένα για αρκετά χρόνια και το οποίο τα τελευταία όντως 15 χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα, θεωρούμε ότι μπορούμε να ξαναβουτήσουμε μέσα στις ρίζες μας και να βρούμε τις απαντήσεις τσάμε. Αλλά πρέπει να το κάνουμε προφανώς με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν μπορεί να είναι με τους ίδιους τρόπους και μηχανισμούς με τους οποίους γίνεται. Ξέρω εγώ ένα κλειστό κλαμπ, πολύ δύσκολο να μπαίνουν μέλη μέσα, λίγο αδιαφάνεια κτλ. Είναι έναν ιδιότυπο startup, θα το πω, διότι θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια μια παράδοση που αντλείπου το πώς δημιουργήθηκε η Ομόνοια, και τι συμβόλησε η Ομόνοια, και τι ήταν η Ομόνοια. Άρα για μένα. Τι συμβόλησε η Ομόνοια, για μένα που είναι ξέρω. Ωραία, το 48 ήταν η ιδιαίτερη Ομόνοια μέσα από τη διάσπαση του ποδοσφαίρου, όταν ζητούν από τους αριστερούς αθλητές, όταν ζητούν από όλους τους αθλητές να υπογράψουν η γυμναστική σύλλογη, τα αθλητικά σωματεία της εποχής, δηλώσεις αποκήρυξης του κομμουνισμού στο πλαίσιο των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων που ευκάλα στην Ελλάδα. Αρκετοί αθλητές αρνούνται με πρωτοβουλία της αριστεράς, η οποία συντόνιζε στο παρασκήνιο, δημιουργούνται τα αριστερά αθλητικά σωματεία. Ομόνοια, Αλκή, Σαλαμίνα, Οφέας, ο Αντέος τότε στη Λεμεσόν που ύστερα διαλύθηκε, η ΑΕΚ Μόρφου, τούτα ήταν νομίζω, τα βασικά στην αρχή. Άρα και προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατία στο ποδόσφαιρο, ένα μήνυμα συμμετοχής του κόσμου στις δομές διοίκησης, το οποίο όταν ήρθε το 2018, εκείνο το οποίο ήρθε με τη μορφή της εταιρείας, ήταν ένα σοκ. Το οποίο όταν θέλεις να πρεσβεύεις ένα χώρο και έναν όραμα αριστεράς, στο οποίο δεν είναι το επιχειρηματικό με την έννοια αν έχεις έναν που αποφασίζει, δεν είναι εταιρεία τα σωματεία του χώρου της αριστεράς. Δεν μπορεί να έχουν την λογική, την νοοτροπία, μια ομάδα που μας διαφωνήσαν. Και η διαφωνία ήταν που πριν, όταν γίνονταν οι διεργασίες. Δεν ήταν διαφωνία που απλά εμφανίστηκε έτσι μια στιγμή. Οπότε για μένα συμβολίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ίδια την ιστορία και την δημιουργία της Ομόνοιας, την πορεία της και την εξέλιξη της. Το αν θα πετύχει ή αν δεν ξέρω ούτε εγώ πραγματικά. Ως τώρα φαίνεται να παίρνει καλά, αλλά... Ως τώρα πάνε περίφημα. Τι εννοείς. Πάει πάρα πολύ καλά. Ο αγροτικός στη δεύτερη κατηγορία χτυπά την πόρτα της πρώτης. Όσον πάει προς τα πάνω, αν ξέρεις τα εσύ, είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα, αυξάνονται πάρα πολλοί απαιτήσεις, τις οποίες υπάρχουν με την έννοια των οικονομικών απαιτήσεων. Και όμως, σε τούτο το σημείο είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι ότι είναι ομάδα που φτιάχτηκε κατά ανάγκη για να πιάνει πρωταθλήματα, τίτλους κτλ. Είναι μια ομάδα που θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε το ποδόσφαιρο στην πράξη. Εγώ είχα πει τον παιδιόν όμως ότι τούτο σε κάποια φάση να βρεθεί ενώπιον τη υφή του αθλητισμού που είναι το competition και να αρχίσει στην κορυφή και να πρέπει να βαρθούν κάποιες αποφάσεις. Αν θα είμαστε μια ομάδα η οποία πρεσβεύει
τούτα όλα που είπες, ή αν θα είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να φτάσει στην κορυφή, που δεν μπορεί να τσάθηκε. Είμαστε μια ομάδα η οποία να προσπαθήσει να παντρέψει τα δύο, αλλά τουλάχιστον όσον το ξέρω το εγχείρημα, διότι δεν είμαι στα σώματα του σωματείου, αλλά είμαι πολύ κοντά, δεν θα θυσιαστεί ο χαρακτήρας του σωματείου απλά και μόνο για να έχεις μια αγωνιστική επιτυχία. Και κάτι τελευταίο για να μην κλέψουμε το Thunder της Αννάς. αν η 29η Μαΐου εμπροϊονός για τη δημιουργία ενός νέου αριστερού κινήματος. Γιάννο, με την έννοια του τούτου που κυκλοφορά και ξέρω ότι κυκλοφορά, ότι έγινε το σωματείο, έγινε το πολιτιστικό ίδρυμα και να γίνει κόμμα κτλ. Δεν υπάρχει έτσι. Εκείνον το οποίο εγώ δέχομαι ότι υπάρχει είναι στα πλαίσια της συζήτησης που έκαναμε η αριστερά πλέον και στην Κύπρο. Είτε μας αρέσκει είτε μας αρέσκει, δεν είναι ενιαία πλέον. Εν τον που λέγαν παλιά στη Γαλλία, πληθυντική αριστερά, και όταν ήμουν φοιτητής, αντιδρούσαμε τον όρο της πληθυντικής αριστεράς, αλλά τελικά υφίσταται. Δεν είναι όλες οι αντιλήψεις για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά ομοιόμορφες. Λέγαμε πριν για το Αγγέλε, οι απόψεις που το θέλουν απλά να φιλελευθερωποιηθεί οργανωτικά, άλλοι να γίνει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, άλλοι να γίνει ξανά κομμουνιστικό, άλλοι έτσι, άλλοι άλλο πώ. Οπότε, είναι ένα σε εισαγωγικά project, αν θέλεις, ένα όπως το έβαλες ας πούμε με εκείνους τους όρους. Όχι κατά ανάγκη startup, μέσα στον χώρο της αριστεράς που η φιλοδοξία είναι να, όχι να κάνει κόμμα, όπως λαλούν πολλοί, αλλά να διοχετεύσει μες στην κοινωνία διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους που θεωρούμε εμείς όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι για μένα, με διάφορα μετερίζια, είτε στο πολιτιστικό είτε στο σωματείο, έναν τρόπο πρόσληψης της πολιτικής, της κοινωνίας, ευρύτερα της πολιτιστικής δραστηριότητας με το φαγό που εμείς θεωρούμε ότι είναι αριστερός. Κάτι τελευταίο, Άννα μου, για Hook. Αν βρεθεί ποτέ εναντίον αγωνιστικά η 29η Μαΐου με την Ομόνια, πιάνναν τα συναισθήματα και σε ποιαν κερκίδα να κάτσει. Όχι, το που είναι να κάτσει σε δεδομένο. Γιάννο, ένα πίστευκα ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από 4 χρόνων το 1979 πήγα στο πρώτο μου παιχνίδι με τον Άγιαξ. Έκτοτε έχασα μετρημένα παιχνίδια της Ομόνιας. Έπαιξα στην Ομόνια, έφτασα στην πρώτη ομάδα και σταμάτησα στις σπουδές. Επίαινα ως το 2018 σχεδόν ανελειπώς. Είναι πίστευκα ότι εκείνο που έγινε μέσα μου μετά το 2018 θα ήταν της έκτασης που έγινε. Δεν έχω... Δεν θεωρώ ότι πλέον με εκφράζει εκείνον το οποίο είναι τον τη στιγμή η Ομόνια ως δομή, ως εταιρεία. Με τον κόσμο δεν έχω τίποτε να χωρίσω και δεν έχω πρόβλημα με κανένα με τις επιλογές που κάνει. Ο καθένας κάνει την επιλογή του και στηρίζει τον που θέλει. Η κερκίδα που να κάτσω είναι η Ομόνια 29 Μαΐου και θα θέλω να κερδίσει. Ξέρω ότι θα κερδίσει. Να χάσουμε. Αλλά εν τζαμέ που μεταγμένος. It's all yours, Anno. Θα αντέξω να με σε ρωτήσω τον το πράγμα. Είπες πριν ότι παρά να κερδίσεις, να προσαρμοστείς τα δεδομένα της εποχής και να κερδίζεις, προτιμάς να μείνεις πίσω. Πήρες το λίγο απόλυτα. Εγώ είπα ότι αν πρέπει να φύγει. Πήρα το έτσι λίγο στα ελληνικά, ρε φίλε. Δεν το πήρες στα ελληνικά. Απόλυτα, μαύρο άσπρο. Άρα, εξής, που ήθελα να καταλήξω το εξής. Εάν η αριστερά στην Κύπρο μπει σε τούτο δίλημα και απαντήσει η ιδεολογία από πίσω στις αρχές, στις αξίες της αριστεράς, δεν θα κερδίσει ποτέ εκλογές. Όχι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Όπως δεν θα κερδίσει. Υπάρχουν οι μέσες, όχι οι μέσες λύσεις. Υπάρχουν οι δρόμοι που μπορείς να παντρέψεις στην κάθε φάση, εκείνον το οποίο πρέπει να θέλεις να κάνεις με τον μπορείς, με τρόπο που να μην προδίδεις. Μπορεί να έχω τρία λέξη που άλλο το προδίδεις, να διατηρήσει τις βασικές σου αρχές. Δηλαδή, κανένας, ούτε εγώ. Και εγώ θέλω την ομάδα μου στο ποδοσφαιρικό να πιένει καλά και να κερδίζει, θέλω και εγώ να πιάσω πρωτάθλημα. Αλλά αν το για να πιάσω πρωτάθλημα σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν τη δομή που έχω τώρα του σωματείου που συμμετέχουν τα μέλη μου και κάνουν, και να μου πει πρέπει να δώσουμε σε κάποιον επιχειρηματία που να φέρει τα λεφτά, να πω και αν το κάνετε, κάνετε το, αλλά εγώ θα με κάνω. Εν τζαμέ που το επήρα ότι αν πρέπει να κάνω την επιλογή τώρα, ούτε χορηγίες να αρνηθούμε να έρθουμε στο σωματείο, να θέλουμε και να τις επιδιώξουμε. Ούτε να συμμετέχουμε σε θεσμούς του Κυπριακού ποδοσφαίρου να το αρνηθούμε, διότι it is what it is, λέει ο Γιάννος, ας πούμε, ότι έχει κάποια πράγματα που να δουλέψεις με αυτό το πράγμα. Αλλά δουλεύεις χωρίς να θυσιάζεις τις αρχές σου. Και η βασική αρχή είναι να παραμείνει ο κόσμος συμμέτοχος και να έχεις έναν σωματείο στο οποίο
μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε. Τούτο που εννοώ. Μπορούν όμως σε όλο να έρθουν λεφτά με τον τρόπο. Στο πολιτικό επίπεδο, και πάλι θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάζεις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω το να συμμετέχεις σε κυβερνήσεις πόσο εύκολο είναι χωρίς να θυσιάσεις πάρα πολλά από την ιδεολογία. Είναι ένα ερώτημα, αλλά μπορείς να παντρέψεις πράγματα χωρίς να θυσιάσεις αρχές τουλάχιστον. Δεν εννοώ ότι θα κάνεις υποχωρήσεις. Πολιτική μπορεί να μείνεις υποχωρήσεις μέσα. Είναι να κάνεις. Ίσως μπορεί να, για συμπερασματικά, εκείνο που χρησιμοποιούμε πάντα για να συνοψίσουμε και τη Ρωσική Επανάσταση. Σκοτώσαμε τις ιδέες της Επανάστασης για να σώσουμε την Επανάσταση. Σε υπερβολική, δεν μπορείς να σκοτώσεις τις ιδέες με τις οποίες γεννήθηκε κάτι, διότι είναι άρτη να σε βρει το πράγμα. Αν δολοφονήσεις τις ιδέες, μπορείς να σώσεις εισαγωγικά πάντα μέσα σε έναν πλαίσιο, θα έρθει να σε βρει λίγο πιο μετά το πράγμα. Δηλαδή μπορεί προσωρινά να κερδίσεις κάτι, το οποίο ύστερα όμως να έχει έναν τεράστιο αντίκτυπο που μπορεί τώρα να μην τον βλέπεις. Ποιες είναι οι ιδέες της αριστεράς σε τρεις λέξεις για να κλείσουμε το podcast? Θεωρώ ότι οι πιο βασικές είναι ελευθερία και ισότητα. Το ελευθερία καμιά φορά είναι αριστερά. Βάλετε το λίγο. Περιθωριοποιεί το λίγο, είναι αλήθεια. Αλλά ακόμα στα γραπτά των κλασσικών και του Λενίν ήταν και η ελευθερία που τα πολύ βασικά. Και είχαν το πάντα και μέσα στα συνθήματα σε πολλά συνέδρια. Αλλά νομίζω ότι που πραγματικά πρέπει να εκφράζει η αριστερά και θεωρώ ότι την εκφράζει σαν έννοια. Είναι η ισότητα και η ελευθερία, δύο βασικές εννοίες κατά τη γνώμη μου. Γιάννο Κατσουρίδη, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Εγώ, Άννα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.